συνειδητικότητα και σε εσάς έτσι εν ώψη εκλογών. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και βουλευτικές, είδομεν, περιμένουμε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι 19 Μαΐου θα έχουμε όλες τις υπόλοιπες, τουλάχιστον. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε και σας ακούω. Θέλετε μια τοποθέτηση πρώτα να κάνετε και να μιλήσουμε για τα εκλογικά μετά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είμαι ο Μάριος Κουνδουράκης. Είμαι ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης στον τοπικό δημοτικό οργανισμό Αγίου Νικολάου. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης είναι η βάση. Είναι η βάση που ο κάθε πολίτης μπορεί πλέον να πολιτευτεί. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν με τη βάση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εντολή από τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης που δόθηκε στον ίδιο τον Αρτέμι Σόρα το 2015, διότι όλοι μας ξεχνάμε, και εγώ είμαι ένας από αυτούς που ποτέ μου δεν παρατηρούσα, διότι το καθεστώς έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε αποδομήσει σήμερα το πολιτικό σύστημα, να έχουμε νέους να μην ασχολούνται, να μην διαβάζουν, να μην έχουν χρόνο. Γιατί μας έχουν πάρει το χρόνο να μην ασχολούμαστε με τίποτα. Άρα όμως, όταν έφαγα μια τεράστια ασφαλιά προσωπικά με το δημοψήφισμα που όλοι μας οι Έλληνες νιώσαμε την αδικία της εντολής που δώσαμε τότε εμείς σε μια κυβέρνηση και έπραξε τα αντίθετα, και σε παρένθεση μην ξεχνάμε το κλείσιμο των τραπεζών, αυτό σε παρένθεση κατά πόσο είμαι εγώ και ο καθένας σήμερα ελεύθερος, γιατί με έχουν δεσμεύσει με το χρήμα. Άρα ουσιαστικά τότε έκατσα στην αναζήτηση και σκέφτηκα και είδα και διάβασα και μελέτησα πράγματα τα οποία από στόμα στόμα είχα πληροφορηθεί. Και αντιλήφθηκα ότι το μόνο υπαρκτό αληθινό είναι αυτό το οποίο αποδεικνύεται. Έτσι λοιπόν τότε τα 100 γραφεία που είχαν ήδη ξεκινήσει να ιδρύονται δώσαν εντολή στον Αρτέμι Σόρα να φτιάξει το πολιτικό φορέα. Το οποίο του είχε πει κάποια στιγμή στο καθεστώς, αφού δεν έπαιρνε όλες τις πλέον γνωστές στον κόσμο τεράστιες περιουσίες που έχει δωρήσει και γράφος έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην κάθε κυβέρνηση μέχρι σήμερα και στην κάθε βουλιά. Η κάθε βουλή γνωρίζει τι ακριβώς είναι όλα αυτά τα οποία έχουν αποδομήσει τα μεγάλα συστημικά ΜΜΕ. Τότε λοιπόν ιδρύθηκε ο πολιτικός φορέας του έθνους με αριθμό πρωτοκόλλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου 6199/4/9/2015. Επίσης είναι κατατεθειμένες πρώτη φορά από κανένα πολιτικό κόμμα, σχηματισμό, πείτε όπως θέλετε, σήμερα δεν υπάρχει αυτό, να είναι οι προγραμματικές δηλώσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα αυτά τα οποία λέμε δεν είναι λόγια, είναι γραμμένα και μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες υπάρχουν όλα δημόσια, μπορεί ο καθένας να διαβάσει, να δει τι ακριβώς λέμε, τι ακριβώς θα κάνουμε και πού είναι τα χρήματα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι όλοι σήμερα μου μιλάνε και μου λένε για έργα, μου λένε για ένωση, μου λένε για ανάπτυξη, μου λένε για παιδεία, μου λένε για υγεία, τα οποία τα έχουν διαλύσει όλα. Όμως μόνο εμείς, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, με τον Αρτέμι Σόρα, έχουμε δώσει στην εισαγγελία Αρείου Πάγου, με αριθμό πρωτοκόλλου, το που είναι τα χρήματα για να κάνουμε αυτά τα οποία δεσμευόμαστε να κάνουμε. Η πραγματική δέσμευση λοιπόν είναι ενώπιον της δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε φτάσει στο σήμερα, το οποίο αφού δεν έχουν εκτελέσει τίποτα μέχρι σήμερα, είμαστε στημένοι για να πάρουμε τη διαχείριση. Δεν ζητάμε ψήφο, ζητάμε να πολιτευτείς, ο κάθε πολίτης. Όπως και εγώ πρώτη φορά πολιτεύτηκα, γιατί πολίτης είναι πραγματικά αυτό ο οποίος παράγει πολιτική. Γιατί χωρίς πολίτες, χωρίς πολιτική δεν υπάρχει πολιτισμός. Έχουμε χάσει αξίες. Να ρωτήσω κάτι. Έχουν κατατεθεί, λέτε, τα χρήματα με ρυθμό πρωτοκόλλου στον Άρη Πάγο, με αυτά θα... Αυτό σημαίνει ότι δεν θα φορολογηθεί δηλαδή ο κόσμος, δεν θα υπάρχουν οι άμεσοι και έμεσοι φόροι του κράτους κλπ. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο αυτά τα χρήματα. Ο στόχος και ο σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης, και αυτό το γράφει το καταστατικό και του γραφείου Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και του πολιτικού φορέα, και αυτά πρέπει να τα ενημερώσει, να διαβάσει ο κόσμος. Μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο για το κάθε καταστατικό. Είναι ξεκάθαρος. Είναι η ελευθερία. Διότι όπως σας ανέφερα πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κομματοκρατία. Τραπεζοκρατία. No. Με το χρήμα μου έχουν πάρει το χρόνο. Έτσι αναγκάζομαι και εργάζομαι, δουλεύω όλη μέρα και όλοι μας εμείς, για να μην έχουμε πραγματικά χρόνο να διαβάσουμε, να δούμε και να αντιληφθούμε, αν το θέλει, τι πραγματικά εσύ συμβεί. No. Τα χρήματα λοιπόν αυτά είναι στις ελληνικές τράπεζες. Και συγκεκριμένα τα 600 δις που έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος για όλο αυτό, είναι τα έχουν γράψει τρία χρόνια, όχι μάλιστα ένα χρόνο, τρία χρόνια, στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά είναι με νόμους, με ΦΕΚ. Σήμερα κανένα μεγάλο ΜΜΕ, ακόμη και δελτία τύπου που στέλνουμε κατά καιρούς, δεν δημοσιεύει τα ΦΕΚ.
πραγματική ενημέρωση λοιπόν είναι η νόμη και όχι μια δήλωση του καθενός να λέει ό,τι θέλει. Προχτές λοιπόν άκουσα λοιπόν κάποιο μεγάλο κανάλι, στο Sky συγκεκριμένα, να μιλάνε για προϋπολογισμό. Δείξε μου σήμερα, μεγάλε δημοσιογράφη που κάνεις έρευνα τον προϋπολογισμό, ανάλυσε μου πού βρήκε αυτά τα τεράστια ποσά που είναι πλεόνασμα, που αναφέρουν όλοι, και μετά θα κάνω κουβέντα μαζί σου. Άρα θέλω λοιπόν αποδείξεις. Να. Αλλά έχουμε μια εικόνα του που είναι όλα αυτά, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Βέβαια, και επίσης οι προγραμματικές δηλώσεις είναι ξεκάθαρες ότι την επόμενη μέρα ο κάθε ένας πολίτης που είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, 20.000 από τα δικά του χρήματα, είναι δικά του τα χρήματα, είναι χρήματα κληρονομικά αυτά, τα οποία έχει δώσει το δικαίωμα με την εγγύηση, με το χαρτοφυλάκιο που έχει ο Αρτέμης στις ώρες, να κάνω χρήση. Να. Και είναι ότι μεταβατικό στάδιο αυτό. Μαρία, αν τα δίνατε τώρα αυτά τα χρήματα, θα γινόταν χαμός με τις ψήφους. Ναι, δεν είναι θέμα να δώσουμε τα χρήματα εμείς. Τα χρήματα είναι δικά του πολίτη. Πρέπει να πάρουν διαχείριση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Πρέπει να γίνει. Και εκεί κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα που λέτε, τα 600 δις, θα πει κάποιο τώρα, οκ, okay, αφού τα έχει, εγώ τώρα ζορίζομαι. Δεν έχω να πληρώσω το ένα, δεν έχω να πληρώσω το άλλο, δεν έχω να επιβιώσω. Δώστα μου τώρα και εγώ θα σε ψηφίσω. Ναι. Αυτό το ακούω συνέχεια. Γιατί έχουμε σε επαφή με τον κόσμο. Ναι, πιάνω τον παλμό του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο και εγώ ίδιος δεν γνώριζα πριν. Μιλάμε για χαρτοφυλάκιο. Σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται μια τεράστια διακρατική μεταφορά χρημάτων με ομόλογα και όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά. Έτσι, που είναι γραμμένα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι φίλοι μας όλοι πλέον που έχουμε όλοι τραπεζίτες, οικονομολόγοι, λογιστές. Να δούμε πώς γίνεται η μεταφορά. Δηλαδή, λογιστικά πρακτικά πώς γίνεται αυτό. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ο Αρτέμης ώρα σήμερα να μου δώσει εμένα χρήματα ούτε σένα. Να. Διότι υπάρχει το πώς την έσχεσαι. Πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Α, δηλαδή, τραπεζική. Έτσι. Τα χρήματα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πώς την έσχεσαι, τα βρήκα από τόσο ώρα. Έτσι. Τα χρήματα λοιπόν είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πώς την έσχεσαι αυτό, δεν είναι. Και αυτό πρέπει να το ρωτήσουν οι πολιτικοί, να μου πούνε, όχι πού βρήκε τα χρήματα π.χ. ο Αρτέμης, πού τα βρήκε ο προπολογισμός, ο οποίος η ίδια η κυβέρνηση ρωτιέται, η Βουλή, όλη η οποία το πέρασε, το είδαν όλοι οι βουλευτές και ανεξάρτητοι και το κάθε κόμμα, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Άρα στην ουσία δεν ρώτησε ποτέ κανένας βουλευτής πού βρεθήκαν τα χρήματα αυτά τα οποία ρωτάει το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο. Τι είναι αυτά και δεν παίρνει απάντηση ποτέ. Μιλάμε για χιλιάδες λοιπόν αναπάντητα ερωτήματα από τους κυβερνώντες και πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι πολίτες σήμερα τελικά ποιος είναι μαζί μου. Να. Εμένα ποιος είναι. Ποιο κόμμα είναι μαζί μου. Πάντως αυτό με τα 20 χιλιάρικα που λέτε είναι πιασάρικο και χρησιμοποιήσω και μια έκφραση λαϊκίστικο. Ότι τα 20.000 με το που βγω θα έχει στον. Βέβαια, δεν ξέρω τι θα πέρασε η δικαιοσύνη αυτό όμως. Το έχουμε καταδείξει στον Ρεπάγο. Άρα και αυτό δεν μπορεί να γίνει, λέτε, πριν, ας πούμε, όχι, τώρα. Ότι πρέπει να πάρει τη διαχείριση. Έχει ανάγκη ο κόσμος, ξέρω πρέπει εγώ, να πάρει σαν πολίτης τη διαχείριση. Για να αλλάξει τους νόμους, εννοείται. Δεν θα αλλάξει τους νόμους. Θα εκτελέσει αυτό το οποίο δεν εκτελούν εκείνοι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, έτσι, η κάθε κυβέρνηση, ακόμη και σήμερα αυτοί που είναι, έχουν ενημερωθεί εγγράφως. Ο Αρτέμης ο Σόρας. Να. Το 2016, όταν ιδρύσανε αντισυνταγματικά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό, πώς αυτοπροσδιορίστηκε η σήμερα ΑΔΕ, έχει βάλει υπό την κυριότητά της η ΑΔΕ Ανεξάρτητη την κάθε τοπική εφορία, και δεν ξέρει κανένας σήμερα που πάνε τα χρήματά μας και πάνε απευθείας στο δανειστή. Έχει ιδρύσει παράνομα αντισυνταγματικά, έχει περάσει από την Βουλή μέσα. Έχει ανέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος προστατεύει το Σύνταγμα. Έτσι. Ναι, αλλά δεν ισχύει. Χωρίς προεδρικό διάταγμα, λοιπόν, ίδρυσης αυτό. Να. Και τότε εκεί έγινε για να ελιχτούν και να κάνουν μια κίνηση στο καθεστώς. Κατάργησε και η Γενική Γραμματεία Εσόδων, που έχει τα φημίδια δικά μας όλα. Και προχώρησε στην ίδρυση της ΑΔΕ. Για να μην εκτελέσει τη διαταγή. Ο Αρτέμης Σόρας έδωσε τότε εντολή να εισπράξουν. Τώρα αυτό μπροστά μου. Να εισπράξουν τα χρήματα αυτά όλα. Τα 27 δις που έχουν βεβαιώσει από τις μετοχές της Ανατολής. Να. Έκανε μήνυση. Δεν εισπράχτηκαν. Έδωσε εντολή λοιπόν στον Πρωθυπουργό να εισπράξει και πάλι έδωσε διαταγή να εξοπλίσει όλη τα ΦΜΗ. Εκείνος λοιπόν με το έγγραφο το οποίο έχω μπροστά μου, παραπέμπτη στους αρμόδιους, το έγγραφο. Να. Δεν γίνεται λοιπόν εδώ σήμερα. Τώρα πάλι όμως πόσο δίκαιο μπορεί να είναι. Δεν γίνεται σήμερα λοιπόν ένας ο οποίος από τα ΜΜΕ και τον κάθενα ο οποίος με λόγια χωρίς να μπορεί να αποδείξει, μιλάει για έναν απατεώνα, έτσι δεν μπορεί να δίνει διαταγή στον πρόεδρο και στον πρωθυπουργό. Και εκείνος να λέει παραπέμπτο στο αρμόδιο τμήμα. Να. Να. Αυτό είναι οξύμορο λίγο. Είναι. Όπως και άλλα οξύμορα τέλος πάντων διαφαίνονται. Αλλά θέλω, επειδή βάζουμε στη συζήτησή μας και ακροατές, αφού όλα αυτά που λέτε ισχύουν, γιατί είναι στη φυλακή ο Σόρας, ρωτάει μια φίλη. Αν θέλετε να το ξαναπούμε, εμείς. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο Αρτέμης ο Σόρας είναι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Και
Και την ημέρα μάλιστα που έγινε μια διαδήλωση για το άδικο, ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πραξικόπημα άδικο. Και ξέρουν πολύ καλά όλοι οι νομικοί αυτή τη στιγμή και οι δικαστές και οι εισαγγελείς ότι χωρίς κατηγορητήριο ο Αρτέμισος Όρας είναι σήμερα στη φυλακή. Δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Και αυτή η απόδειξη το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι νομικοί. Πέρασε λοιπόν από μια ανάκριση. Έχω ένα τεράστιο απολογητικό υπόμνημα εδώ, το οποίο έχει μέσα όλα. Αυτό το κατάθεσα στον εισαγγελέα. Είναι 300 σελίδες όλο αυτό, 137 σελίδες όλο αυτό, με όλες τις αποδείξεις μέσα. Και παρόλα αυτά είναι μέσα χωρίς κατηγορητήριο. Όταν λοιπόν εκείνη τη μέρα, άλλο ένα ξύμορο που έλεγα πριν, 3.000 κόσμος έξω από τις φυλακές διαδήλωνε ειρηνικά για το άδικο που βιώνει σήμερα ένας πολίτης, ο οποίος ο πολίτης αυτός είναι πρόεδρος του πολιτικού φορέα, και το ίδιο το πρωί επικύρωσε ο Άριος Πάγος, η ίδια δικαιοσύνη λοιπόν, τον πολιτικό φορέα. Το στήσιμο του Προεδρείου όλου και την αποδοχή του Αρτέμι του Σόρα για να κατέβει σε εκλογές του πολιτικού φορέα. Από τη μία λοιπόν διώκεται. Ναι, αφού δεν υπάρχει κατηγορητήριο, εννοείται ότι μπορεί να έχει το δικαίωμα του εκλέγει. Και προκαλέσαμε τότε και όλο τον κόσμο, όπως και ακόμη και σήμερα και στις ομιλίες, και προσωπικά και εγώ σήμερα προκαλώ τη δικαιοσύνη, έτσι, για να λυθεί αυτή όλη το ερώτημα που έχει ο κόσμος, να μπει αύριο δημόσια και με τα ΜΜΕ η δίκη του Αρτέμι. Που είναι, έτσι, όπως δέχτηκαν εκείνοι, έτσι τότε, αλλά κατηγορητήριο δεν υπάρχει. Για το ότι δεν παρουσιάστηκε σε μια δίκη προσωπική αστική με τον κουμπάρο του. Να, το οποίο ήταν προσωπικό, δεν ήταν ούτε πολιτικό, ούτε οικονομικό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να έρθουμε στα εδώ όμως, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε, για να δούμε τι γίνεται, μιας και είστε και υπεύθυνος Λασιθίου για τις διαδικασίες εκλογικές, πώς θα γίνουν οι διαδικασίες, ποιος θα είναι, αν μπορούμε να πούμε, ποιος θα ηγηθεί παρατάξεων, δημοτικών, περιφερειακών, μιας και ξέρουμε ότι θα συμμετάσχετε σε όλες τις διαδικασίες, στις εκλογές και στις βουλευτικές και στις περιφερειακές και στις δημοτικές. Δεν ξέρω για τις ευρωεκλογές, δεν είμαι σίγουρη. Βέβαια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχει ξεκινήσει το διαμελές του πολιτικού φορέα. Αυτή τη στιγμή έχουν επιλεχτεί και κάποιοι συνέλληνες για να οργανώσουν το κομμάτι των παρατάξεων, των σχηματισμών στον κάθε τόπο, διότι όπως σας είπα πριν, εδώ είναι η βάση. Εδώ στον τόπο μας λοιπόν εμείς που είμαστε και έχουμε γίνει ενεργοί πλέον, και όχι παθητικοί και πελάτες σε ένα καθεστώς. Άρα πολιτευόμαστε, σημαίνει ότι πρέπει εγώ να έχω λόγο πλέον και άποψη. Και ο κάθε πολίτης κάνει ένα κάλεσμα σήμερα. Και ειδικά στις γυναίκες που ξέρω τη δυναμική τους, απέναντί μου έχω μια γυναίκα και λόγω της ιδιότητας της δουλειάς μου. Γυναίκες είμαι. Καλό λοιπόν τις γυναίκες, διότι τις χρειαζόμαστε να πολιτευτούν. Να πολιτευτεί σημαίνει τι. Ακόμη και σε ένα γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης να είσαι μέλος, διότι έχει μέλη τα Ελλήνων Συνέλευση στα γραφεία, έχεις άποψη, έχεις λόγο και μπορείς άμεσα, εάν εκείνος που του έχεις δώσει εντολή να κάνει τον πρόεδρο, να τον ανακαλέσεις. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Αυτό, ναι, πώς γίνεται αυτό για τη διαδικασία, πώς την κάνετε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο καταστατικό. Δηλαδή, έχετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έρχεται, καταρχήν για να είναι υποψήφιος πρέπει να είναι γραμμένος στο. Αν το εκλεκεύω τώρα. Να γίνει μέλος, ναι. Πρέπει να γίνει μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης για να είναι υποψήφιος. Ωραία. Ας πάρουμε τώρα, κάνουμε ένα σενάριο και λέμε ότι έχουμε 10 υποψηφίους. Πώς θα γίνει, πώς θα βγει ο αξιότερος, ο καταλληλότερος, με ποιες διαδικασίες. Πόσα μέλη έχετε στην Ελλήνων Συνέλευση, στο νομό, αν μπορείτε να μας μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 327, αν δεν κάνω λάθος, ήδη με αφημί δικό τους γραφεία στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και είναι και άλλα 40-45, θυμάμαι, ότι καθημερινά υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον να ανοίξει ένα γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν είναι απλό να ανοίξει ένα γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης, διότι πρέπει να βρεις και άλλους συνέλληνες, οι οποίοι να ενταχθούν στο στόχο, το σκοπό, με δικά τους χρήματα να ανοίξουν, να νοικιάσουν, να δομήσουν ένα γραφείο, ό,τι σημαίνει ένα γραφείο σήμερα, με τηλέφωνο, με ρεύμα, με όλα αυτά τα πάγια τα οποία υπάρχουν, έτσι, να συμφωνήσουν το καταστατικό, να υπογράψουν ένα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και να υπάρχει ένα συμβούλιο. Και το συμβούλιο αυτό αποφασίζει για όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Άρα λοιπόν, έτσι, πραγματικά, με μια δημοκρατία μέσα από τα γραφεία, τη βάση, θα φτάσουμε στους πραγματικούς, τους πιο άξιους υποψήφιους του κάθε τόπου. Άρα είναι η ώρα να έρθουν όλοι στα γραφεία Ελληνικής Συνέλευσης, να ανοίξουν το δικό τους γραφείο αν θέλουν και να έχουν λόγο στην πολιτική. Διότι έχουμε, όπως είπαμε πριν, και τις, όπως βγήκε και πέρασε τοπικές αυτοδιοίκησης και δημοτικές, και δεν ξέρουμε και πότε θα είναι οι βουλευτικές. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα. Καλούμε όλο τον κόσμο, όπου και να ήταν πριν, γιατί πριν δεν ήξερε, τώρα πλέον ξέρει, αλλά πρέπει να πάρει θέση.
να πάρει θέση και να πάει με την αλήθεια, με το δίκαιο, με τη λογική. Διότι το βασικό πράγμα στις πραγματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ότι στηρίζονται σε αξίες που έχουμε χάσει σήμερα. Με ποιο νόμο λοιπόν σήμερα μπορούμε να. Με ποιο στάτους, αν θέλετε, να περάσουμε ένα νόμο και να πούμε αν περνάει από την αλήθεια, από τη δικαιοσύνη. Να. Από τη λογική. Πρέπει να βγάλουμε το στάτους το οποίο θα ξεκινάνε και θα ψηφίζονται οι νόμοι. Δεν μπορεί να περάσει ένα νόμο χωρίς να είναι με τη δημοσιότητα. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε σήμερα λοιπόν όλες τις εφημερίδες να έχουν παρουσιάσει, όπως σας είπα πριν, την ανεξάρτητη αρχή με το ΦΕΚ. Θα έπρεπε όλοι οι εφημερίδες σήμερα να έχουν παρουσιάσει τα ΦΕΚ του προϋπολογισμού, που τα δίνουμε στο δρόμο, στις εφημερίδες που μοιράζουμε στον κόσμο και μας λένε πού είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μην ξέρει ένας πολίτης, όπως και εγώ πριν δεν ήξερα, τι σημαίνει ΦΕΚ. Είναι νόμος. Αυτό, τέλος. Αφού είναι νόμος, πέρασε. Αν δεν είναι νόμος, δεν ισχύει. Πρέπει λοιπόν ο πολίτης πλέον να ρωτάει για όλα και να μετέχει σε όλα. Και γι' αυτό είναι στημένα τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης και ανοιχτά προς όλο τον κόσμο. Για να ενημερωθούν για ό,τι. Βέβαια, και πρέπει να αφήσουμε απ' έξω επιτέλους, διότι έχουν φτάσει στο τέλος, δεν έχουμε χρόνο. Μας έχουν κλέψει το χρόνο, σας έχω ξαναπεί. Αυτή τη στιγμή μας παίζουν το χρόνο. Και η πολιτική καθαρά και πραξικοπηματική δίωξη του Αρτέμι που είναι σήμερα μέσα είναι για να κερδίσουν χρόνο. Γιατί ξέρουν τη δυναμική του. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ο Αρτέμις διώχθηκε, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει πολύ καιρό αυτή τη στιγμή, ήταν 200 γραφεία. Σήμερα έχουν περάσει τα 300. Και η δυναμική αυτή τη στιγμή πάει για 500. Mm-hmm. Και μόλις ξεκινήσει η διαδικασία των εκλογών, ακόμη και ο κάθε βουλευτής, αν το θέλετε, στην κάθε υποψηφιότητα για βουλευτή, θα έχει το δικό του πολιτικό γραφείο. Να. Αυτή είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Να μείνουμε στις διαδικασίες. Έχουμε έρθει για να πάρουμε τη Βουλή. Με απότερο σκοπό, όπως είπα πριν, ποιον. Την Εθνοσυνέλευση. Πρέπει να συμμετέχετε όλοι οι πολίτες στην Εθνοσυνέλευση. Και Έλληνες και φιλέλληνες. Και φιλέλληνες. Ωραία. Οπότε, εδώ τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τις εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές. Πώς θα βγει για να το καταλάβουμε. Πρέπει να είμαι μέλος. Οκ, έρχομαι, γίνομαι μέλος. Μετά έχω το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε μέσα από το φορέα. Σωστά. Αυτό λέτε. Η διαδικασία, αν είναι πολύ, πώς γίνεται. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό είναι ευχάριστο. Έτσι. Και εντελώς δημοκρατικά, όπως σας είπα πριν, με γενική συνέλευση, θα αποφασίσουμε ποιος είναι ο πιο άξιος. Θα ήταν πολύ καλό κάποια στιγμή να γίνει ένα ρεπορτάζ και μια από το συνδικό σταθμό και να είναι σε ένα ακόμη στο τοπικό δημοτικό οργανισμό που υπάρχει εδώ πέρα, για να δείτε πώς πραγματικά γίνεται ένα συμβούλιο και πώς γίνεται μια γενική συνέλευση. Είναι αυτό το οποίο έχουμε ξεχάσει. Είναι αυτό το οποίο η ψηφοφορία. Όλοι έχουμε δικαίωμα και στο εκλέγει και στο εκλέγεστε. Mm-hmm. Ωραία. Και το σύνολο. Αν είναι 10 υποψήφοι, πώς θα το κάνετε, να βγει ο ένας, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι όλοι υποψήφοι, δήμαρχοι. Δεν ψηφίζεις τον εαυτό σου, ψηφίζεις αυτούς του οποίους θεωρείς αξιότερους. Ναι. Okay. Αλλά μπορώ να κάνω την ίντριγκά μου, όπως γίνεται μέχρι τώρα, σε πολλά το έχουμε δει, και να πείσω με κάποιο τρόπο να με ψηφίσουν, ας πούμε. Θεμητό. Ναι. Mm. Όλοι έχουν δικαίωμα στο εκλέγει. Λέω πώς θα βγει ο καταλληλότερος, ο πιο άξιος μέσα από τη διαδικασία αυτή, αυτό εννοώ. Επειδή πραγματικά πλέον ο κόσμος αντιλαμβάνεται και δεν μας άρεσε ανώ που λέμε, η αλήθεια δεν κρύβεται. Και ακόμη και σήμερα, αν κάποιος πολιτικός, πολιτευτής, το οποίος πραγματικά το έχει κάνει επάγγελμα, γιατί η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Όχι, συμφωνούμε. Η πολιτική την έχουμε μέσα μας. Απλά είναι ένα τεράστιο χάραμα το οποίο έχουμε πάρει από την παιδεία που δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμη. Και δεν έχουμε μάθει ούτε να μιλάμε, ούτε να μελετάμε, ούτε να αντιλαμβανόμαστε αυτό το οποίο πραγματικά είναι μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν να βγούμε, να μιλήσουμε και από το λόγο και από τις πράξεις ο καθένας πλέον κρίνεται και έρχονται όλοι αυτή τη στιγμή και ψηφίζονται. Μάλιστα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν στο γραφείο να δηλώσει τη συμμετοχή του. Υπάρχει και εδώ στην Ιεράπτυχα τοπικός οργανισμός. Με αρκετά μέλη, με αρκετά μεγάλη δυναμική. Mm-hmm. Πόσα μέλη έχει η Ιεράπετρα? Πολύ ενδιαφέρον, ειδικά το τελευταίο διάστημα, διότι χαίρομαι που πολλοί κόσμος θέλει πολιτευτεί. Προσωπικά έχω ήδη αρκετά ραντεβού με κόσμο που δεν το περίμενα, που είναι ήδη πολιτικοποιημένοι. Και πείτε μου, σας παρακαλώ όλοι και οι ακροατές και εσείς, κυρία Ζαγκαράκη, με ποιο πρόσωπο εγώ, αν ήμουν σήμερα αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε αυτά κόμμα, τα κόμματα, όλα, γιατί στο καταστατικό μας και στις πραγματικές δηλώσεις καταγγέλνουμε όλα τα κόμματα. Καταγγείλουμε οτιδήποτε έχουν δημιουργήσει, διότι είναι υπεύθυνοι από 200 χρόνια πριν το ότι σήμερα δεν έχουμε ελευθερία, το ότι έχουμε υποστεί όλους αυτούς τους πολέμους, το ότι έχουμε μια ιδιωτική εταιρεία που εισπράττει το δημόσιο χρήμα. Πώς θα σταθεί απέναντι στον πολίτη, απέναντι στον άνθρωπό σου, απέναντι στον δικό σου, στον αδερφό σου, ο οποίος του λες να σε ψηφίσει. Εγώ δεν σου λέω να με ψηφίσεις.
Δεν λέω να ψηφίσει αυτόν που θα πολιτευτεί. Σου λέω να πολιτευτεί εσύ. Άρα καλούμε όλο τον κόσμο να πολιτευτεί. Και αυτό είναι το τεράστιο κάλεσμα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά όμως αυτό που θέλει να πολιτευτεί. Δηλαδή κάποιοι κανόνες, κάποια. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι έχουν την ιδιότητα και τη γνώση και την κατάρτιση θα είναι ευχάριστο να πολιτευτούν. Αλλά πρέπει να πατήσουν πάνω στην αλήθεια. Να. Και η αλήθεια είναι αυτό που είναι υπαρκτό και παντοκτό. Δηλαδή, αυτοί ας πούμε, που ορκίζονται στο ΣΟΡ, αυτοί μπορεί να είναι και αυτό, λέτε. Δηλαδή, στο, πολιτικό κομμάτι, στο πολιτικό κομμάτι δεν έχει κάνει μαρκωμοσία. Όχι. Το ορκίζονται σε εισαγωγικά, δηλαδή είναι οπαδή, να το πω έτσι. Όχι. Το, είναι καθαρά ιδεολογικό η ορκωμοσία που κάνουμε στην Ένωση Συνέλευσης. Μπορεί να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο γι' αυτό. Να. Και γι' αυτό οι ορκωμοσίες γίνονται δημόσια και ανεβάζουν και στο διαδίκτυο. Με τεράστια επίχυση, διότι έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας. Και ο όρκος είναι κάτι το οποίο γίνεται παντού και στην ιατρική ειδικά. Διαβάστε, μελετήστε, αυτό σας συμβαίνει. Πρέπει να διαβάσουμε. Γιατί πραγματικά πρέπει να καθίσουμε πολύ χρόνο να έχουμε για να μελετήσουμε, να δούμε τι είναι και να μην μένουμε σε μία απλά πρόταση. Μία αποδόμηση ενός καναλιού. Ο οποίος θέλει να αποδομήσει π.χ. όλους. Σήμερα έχουν φτάσει στο σημείο δημοσιογράφοι και πολίτες οι οποίοι τα ξέρουν υποτίθεται όλα χωρίς να έχουν μελετήσει. Να αποδομούν τα πάντα. Θα σας κάνω κάτι πολύ απλό. Μιλάμε για την εντολή πληρωμής. Το οποίο με αυτό έχουμε αποκτήσει χρόνο όλοι μας. Να. Διότι για να έχεις χρήμα, σημαίνει ότι ίσως να εργάζεσαι μία-δύο ώρες λιγότερες. Είναι τεράστιο αυτό από τη στιγμή που σήμερα όλοι εργαζόμαστε 12 τουλάχιστον έως 15, ακόμη και στο σπίτι εργαζόμαστε, διότι έχουν πάρει μαζί μας ένα τάμπλετ ή ένα smartphone και μέσα από εκεί κάνουν τη δουλειά μου. Λέει, ναι, αλλά πάλι σκέφτεσαι, πάλι εργάζεσαι. Αλλά μας έχουν κάψει τον εγκέφαλο και δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε και να καθίσουμε να δούμε πράγματα που είναι μπροστά μας. Με την εντολή λοιπόν πληρωμής, όλοι έχουν μείνει στο α. Πάτε ένα χαρτί. Δεν είναι ένα χαρτί. Εδώ με ένα έγγραφο, το οποίο το βρήκαμε εμείς και δεν μας το έδειξε πάλι κανένας αυτό, παραδώσαμε εθνική κυριαρχία. Άρα έχουμε γίνει υποτελείς, υπό. Δεν είμαι πολίτης, είμαι υπό. Όμως, με μια εγγραφή στον τοπικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος με αφημί. Νομικά, από το πρωτοδικείο του κάθε. Του κάθε της κάθε περιοχής, δηλαδή εδώ του Λαστείου. Έχει αναγνωρίσει λοιπόν ο μηχανισμός ο δικός τους. Πας λοιπόν στην εντολή πληρωμής και θα μείνω σε μια φράση που γράφει πάνω που θα το διαβάσουν όλοι. Και πρέπει να κάνω μια ανάλυση όλης της εντολής πληρωμής. Σε εντέλω, εγώ ο πολίτης και δηλώνω σαν αυτόχθονας Έλληνας ηθαγενής ότι έχω κληρονομικά κεφάλαια. Την αγνία μου τώρα το γνωρίζω πλέον. Άρα κάνω χρήση αυτών των κεφαλαίων. Και ποτέ κανένα σήμερα μηχανισμός κρατικός ή θεσμός, να το πούμε καλύτερα, δεν έχει μιλήσει γι' αυτό. Πρέπει να μιλήσει ένας θεσμός για αυτό το πράγμα, την εντολή πληρωμής που κάνω εγώ στην υπηρεσία, είτε είναι ΔΟΗ, είτε είναι ασφαλιστικός φορέας, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι Δήμη, είτε είναι ΔΕΗ. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και θα σας δώσω και μια πληροφορία. Έχουμε αποτελέσματα, δηλαδή έχουν απαντήσει οι φορείς. Βέβαια, πρόσφατα έχουμε μια τεράστια. Διαγραφή χρήματα από την εφορία, από τις τράπεζες, από δεν ξέρω πού. Ξέρετε, όλο αυτό είναι ένα τεράστιο νομικό έγγραφο, διότι σήμερα όλοι οι δικηγόροι μιλάνε για το πώς θα κάνουμε διακανονισμούς, πώς θα μιλήσουμε με τράπεζες, πώς θα κάνουμε όλο αυτό και το ένα και το άλλο. Είναι χιλιάδες λοιπόν όλα αυτές, όπως είναι ο νόμος Κατσέλης και όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδες σήμερα, αν το θέλετε, τρόποι νομικά, ξέρουν πολύ καλά δικηγόροι, να πας απέναντι σε μια τράπεζα για ένα χρέος. Εμείς λοιπόν ζητάμε να γίνει εκαθάριση με την εντολή πληρωμής. Εκαθάριση στην τράπεζα. Και η τράπεζα δεν κάνει ποτέ εκαθάριση. Διότι από το 10 και πριν όλα τα δάνεια, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πληρωμένα. Και αν σήμερα πάει ένας πολίτης πραγματικά να ζητήσει μια εκαθάριση από μια τράπεζα, εκαθάριση οφειλής για να πληρώσει, δεν θα του δώσει. Το έχουμε κάνει γράφος όλο αυτό. Να. Άρα πάμε σε μια διαδικασία νομική, είμαστε απέναντί τους με ένα έγγραφο το οποίο είναι στην Ελλήνων Συνέλευσης στα γραφεία δωρεάν. Δεν πληρώνει ο πολίτης γι' αυτό, ότι έχει παρεξηγηθεί ακόμη και αυτό. Έτσι, ο πολίτης πληρώνει σε ένα οργανισμό τη συνδρομή του. Και θα πληρώσει και τις φωτοτυπίες που παίρνει για να πάει καταθέσει μόνος του στην υπηρεσία. Έχουν αποδομήσει τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στην πραγματική αναζήτηση και να καταλάβουμε τι ακριβώς ισχύει και τι δεν ισχύει. Αυτό είναι απόδειξη. Μπαίνουμε στα γραφεία στην Ελλήνων Συνέλευσης. Με την εντολή, λοιπόν, για να το ολοκληρώσω λίγο αυτό. Να. Τώρα εντάξει, μπαίνουν και κάποια ερωτήματα εδώ. Να πείτε μου. Ναι, με την εντολή, λοιπόν, αυτή έρχεται σε μια αντιπαράθεση με το καθεστώς νομικά. Θα έπρεπε να μας έχει απαντήσει τότε και η τράπεζα και η εφορία και όλοι ότι ή δεν υπάρχουν. Ή δεν είναι δικά σου. Δεν απαντάει ποτέ επί της ουσίας. Αποφεύγει να απαντήσει. Πρόσφατα, λοιπόν, επί της ουσίας του θέματος, ένας Έλληνας στην Χερσόνησο επιχειρηματίας ξενοδόχος. Απόφαση δικαστηρίου με χρέος στην εφορία, αρκετά μεγάλο ποσό,
Ναι. Για να πάρει ενημερότητα. Αυτό είναι τεράστιο. Α, πήρε την ενημερότητα. Υπάρχει αυτή δηλαδή η απόφαση. Ναι. Και μπορεί να τη δημοσιοποιήσουμε. Είναι πρόσφατη. Ναι. Δεν το έχω μαζί με το γράφω. Δηλαδή, είναι πολύ τι τα διαγράφησα. Άρα ουσιαστικά όταν παίρνει ενημερότητα με ένα χρέος. Ναι. Καθαρή, τι σημαίνει αυτό. Ό,τι διαγράφηκαν, ό,τι δεν υπάρχουν. Ξέρω εγώ. Θα μας απαντήσει η υπηρεσία. Κάποιος πρέπει να απαντήσει εκεί. Δηλαδή, γιατί δίνονται τέτοια. Αυτό το γράφει υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό τώρα βέβαια πάλι και για πολλές υποθέσεις. Πολλές υποθέσεις με τις τράπεζες βρίσκονται στα δικαστήρια και πολλές από αυτές παίρνουν στο αρχείο, στο σερτάρι. Δεν δικάζουν. Καθυστερούν. Άρα αυτό που σας είπα πριν. Αν δεν βγαίνουν σε πληστηριασμό, κερδίζουν χρόνο. Ωραία, γι' αυτό σας ξαναλέω λοιπόν, ξαναπάμε στην αρχή. Κοντεύετε να με πείσετε τώρα. Είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι θέμα σε πίσω, είναι θέμα γνωρίσεις. Εγώ θα γνωρίσετε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή η Ελλήνων Συνέλευση κανένα άτομο ο οποίος έχει πιστεί. Έχει χιλιάδες λοιπόν συνέλληνες οι οποίοι γνωρίζουν. Και ένας από αυτούς είμαι εγώ. Διότι όλοι εμείς πρώτα περάσαμε από μια αφισβήτηση και μετά που είδαμε πλέον δεν πιστεύουμε, γνωρίζουμε. Είναι τεράστια διαφορά το να πιστεύεις, το γνωρίζεις. Είναι υπαρκτό. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για τις διαδικασίες. Πότε θα έχουμε υποψηφίους να ανακοινώνουμε? Περίπου. Χρονικά. Τις επόμενες μέρες θα είμαστε ήδη στα πρώτα. Ονόματα. Πρέπει καμία να. Καμία είδηση να δούμε τίποτα εδώ στην τοπική μας εδώ η Ιερά Πέτρα. Υποψήφιος Ιερά Πέτρας δεν βγήκε ακόμα. Όχι. Θα βγει. Όχι. Είμαστε σε συζητήσεις. Πρέπει να παίζουν τα ονόματα, να συμφωνήσουν όλοι. Και από εκεί πέρα μετά, σας είπαμε, μια πραγματική δημοκρατία που να γίνει αποδεκτός από τους πολίτες που είναι γραμμένοι μέλη στην Ελλήνων Συνέλευση. Αυτό σας λέω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνετε μέλη από χτες στο γραφείο για να έχετε λόγο να απολυτευτεί. Δεν μπορεί μια στιγμή ξαφνικά να μου παρουσιάζουν εμένα ένα σχηματισμό με 10, 15, 20, 30 ανθρώπους, του οποίους εγώ δεν τους θέλω. Και μου λένε ψήφισε αυτούς. Μα εγώ δεν θέλω αυτούς. Άρα πήγαινε λοιπόν εσύ, μην κάθεσαι και περιμένεις. Να είσαι μέλος και μην δίνεις διαδικασία. Το κάνω. Βέβαια, και μην δίνεις ευθύνη σε αυτούς που είναι μπροστά στην Ελλήνων Συνέλευση σήμερα και δεν σου αρέσει όπως τα λένε. Αν δεν σου αρέσει λοιπόν όπως τα λέω και πώς μιλάω και πώς απαντάω στις ερωτήσεις σου, έχεις ευθύνη εσύ, ακροατή πολίτη, που με έχεις αφήσει και μιλάω. Έλα να πάρεις θέση στην Ελλήνων Συνέλευση, να έχεις λόγο κι εσύ. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχεις. Είσαι πελάτης, απλά. Μάλιστα. Κάλεσμα λοιπόν είναι αυτό. Κάλεσμα, τώρα μέσω του κυρίου Κουνδουράκη προς όλους όσοι θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά, να πολιτευτούν κλπ. Με τη διαδικασία αυτή που μας περιέγραψε θα γίνουν. Τώρα, μου έχετε φέρει ένα πόρισμα, να πάμε λίγο και στο αφού μπήκαμε στα δημοτικά. Ναι. Τι είναι αυτό το πόρισμα? Είναι το πόρισμα. Να θυμηθούμε ότι πριν μερικά χρόνια, 4, αν δεν κάνω λάθος, η Ελλήνων Συνέλευση είχε αποτανθεί στο Δήμο της Ιεράπετρας. Ναι. Κάνοντάς του μια πρόταση. Υπήρχε η κεντρική ένωση δήμων, η οποία απέρριψε όλη αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων δεν είναι καμία συμμετοχή. Ο Δήμος εδώ το συζήτησε, αν το έχω καταλάβει σωστά, έτσι, την πρόταση αυτή. Δεν θυμάμαι και ακριβώς τι έλεγε η πρόταση. Έχω έτσι μια λίγο μπορεί να θυμηθώ για τις επενδύσεις που πρότεινε και τα έργα που προτείνονταν μέσα, αν τα λέω σωστά, στην πρόταση αυτή. Ναι, σωστά. Λοιπόν, επειδή έχω παρέσει και χρόνια, δεν τη θυμάμαι ακριβώς την πρόταση. Όπως... Λοιπόν, οπότε τώρα εδώ τι σημαίνει πόρισμα? Όπως σας είπα και πριν, είναι τόσες πολλές πληροφορίες που πρέπει ο πολίτης σήμερα να πάρει από όλα αυτά και να μπει το ψάξει μόνος, διότι όλα είναι δημόσια. Υπάρχει λοιπόν κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο έχει κάνει αρτέμιση ώρα. Πέρα από τα 600, τα οποία είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Μας παρουσίασε πρώτος κάτι παγκόσμιους ισολογισμούς και είναι και γραμμένα όλα αυτά από το 2007 σε παγκόσμιο ισολογισμό που επικυρώνεται από ΟΗΕ, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χάγης, από παγκόσμιους εμπλεκόμενους φορείς. Όλα αυτά αναγνωρίζεται ότι προσωπικά το κάθε γραφείο και εγώ προσωπικά έχουμε πάει στη εισαγγελία. Άρα, οποιοδήποτε θέλει σήμερα μπορεί να πάει στο εισαγγελέα και να ψάξει αν αυτά είναι έτσι ή όχι. Και τα χρήματα λοιπόν αυτά, τα οποία είναι 115 τότε. Με το τότε, το 2007 σας λέω, έτσι. Ναι. 115-3 στις τράπεζες, στις ελληνικές μέσα τράπεζες, έτσι. Είναι δικά μας. Είναι κληρονομικά κεφάλαια. Ωραία. Τα οποία πατάνε αυτά πάνω στο πρώτο Woods. Από αυτά λοιπόν τα χρήματα, με κάποιες εγγυήσεις του Αρτέμι του Σόρα, έχουν εγκριθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα, που ελέγχει όλο αυτό το τραπεζικό σύστημα και το ελληνικό εδώ μέσα, το ξέρετε πολύ καλά, το ελέγχει. 2,3-3 έχουν εγκριθεί για έργα δόμησης, χρηματοδότησης. Ανταποδοτικά έργα στους Δήμους. Έτσι λοιπόν. Οπότε πόρισμα το δικό μας, για να σας πω λίγο. Αναδημότης, π.χ. αν η Ιερά Πέτρα π.χ. έχει 10.000 δημότες εγγεγραμμένους, αναδημότη μιλάμε για 150.000 περίπου. 27.000. Τα οποία αυτά είναι όχι για να τα πάρει ο Δήμος ή το Δημοτικό Συμβούλιο στο χέρι και να τα μοιράσει. Είναι για να γίνουν συγκεκριμένα έργα. Άρα έχουν γίνει μελέτες
για να γίνουν έργα. Mm. Αυτή λοιπόν η πρόταση ήρθε και στο Δήμο Ιεράπετρας, όπως έχει πάει σε όλους τους Δήμους. Mm. Και τότε μπήκαν στην πραγματικά λογική συμπεριφορά, όπως σας είπα πριν, mm. και αυτό είναι ευχάριστο. Mm. Μια ομάδα εργασίας που ονομάζεται εδώ πέρα, έχω τα ονόματα τους μπροστά στο παραθέσω, να ρωτήσει αν κατά πόσο ένας ιδιώτης σήμερα με εγγυήσεις δικές του, τι αυτός εγγυάται, εγγυήσεις είναι δικές του, mm. και αυτός θα κάνει τα έργα τα οποία θα δοθούν στο Δήμο. Αυτό έχει περάσει λοιπόν με ανέκδοτο πληρεξούσιο πλέον στον Αρτέμιτο Σόρα από το Δήμο Τριζινίας. Ναι. Αντί λοιπόν του Δήμου Τριζινίας εκτελεί ο Αρτέμις, έτσι έχει γίνει φορέας κρατικής εξουσίας. Mm. Αν έχουμε δηλαδή ένα Δήμο που έχει αποδεχτεί αυτό. Έχει μεταφέρει την ιδιότητα να. Του Δήμαρχου. Γιατί σήμερα ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος άρχει. Συνταγματικά είναι ανώτερος θεσμός αυτή τη στιγμή ο Δήμος, ο Δήμαρχος. Και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυβέρνηση. Εδώ τι έχουμε. Εδώ λοιπόν η ομάδα που έβαλε τότε το 2014 ο Δήμος Ιεράπετρας να δουλέψει. Ουσιαστικά, όπως γράφεται το πόρισμα εδώ μέσα, δεν έχει καμία ευθύνη νομικά ούτε οικονομικά ο Δήμος. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι ο ιδιώτης να μην κάνει τα έργα. Άρα για ποιο λόγο δεν προχωράνε. Δηλαδή η μόνη ευθύνη που έχει είναι ο ιδιώτης. Το πόρισμα αυτό που έχετε μπροστά σας για το. Δηλαδή το ζουμί. Σας διαβάζω. Επομένως, η υπογραφή του ανώτερου πλειοψηφίου από τον Δήμαρχο προς τον επενδυτή, στη χειρότερη περίπτωση θα έχει ως συνέπεια τη μη πραγματοποίηση τη χρηματοδότηση και τη υλοποίηση των έργων. Ενώ στην καλύτερη. Θετικά, θέλω να ρωτήσω. Όχι. Θετικά απάντησε. Βέβαια. Είναι θετικό στο ότι αυτό το πόρισμα. Κάνανε την έρευνα για να δουν τελικά αν έχουν νομικές ή οικονομικές κυρώσεις. Δηλαδή, ο Δήμαρχος τότε, ο κ. Αναστασάκης ήταν Δήμαρχος, απάντησε θετικά σε αυτό το πόρισμα. Ότι ναι, okay, το δέχομαι, το εγκρίνω κτλ. Ξέρετε πώς λειτουργεί ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Όταν πάει μια πρόταση ένας ιδιώτης, πρέπει να περάσει Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, εννοείται. Και να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν συμφωνεί ή όχι. Ναι, σωστά. Δεν φτάσαμε εκεί. Mm-hmm. Κάνανε μια μελέτη, μια έρευνα, mm-hmm. να δούνε εάν αυτό έχει επιπτώσει στο Δήμο. Ναι. Ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε και καλώς έγινε. Ωραία. Αυτό τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, το τοπικό ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχει αυτό το ότι σου λέει ότι δεν έχει καμία κύρωση. Μπορεί να το περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα το ξανακαταθέσουμε σαν πρόταση όλοι μαζί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο. Εδώ το τοπικό γραφείο είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Θα το πάτε και οφείλει ο Δήμαρχος σήμερα να το φέρει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο. Και αν ψηφιστεί αυτό, βάσει αυτού που λέει ότι δεν έχουν καμία. Νομική οικονομική κύρωση, παρά μόνο καλό για τον τόπο, έτσι, μπορεί να εκτελέσει ακόμη και σήμερα. Ισχύει, δηλαδή ενισχύει όλο αυτό το πόλεμο. Τα χρήματα είναι εγκεκριμένα και στην Τράπεζα Ελλάδος. Ωραία, ωραία. Επειδή έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο μας και είναι η άλλη εκπομπή περιμένει, κλείνοντας, πριν σας ευχαριστήσω πολύ, δεν ξέρω αν κάτι μου στο Σάββατο ετοιμάζεται κάτι. Όχι, την Κυριακή στο Ηράκλειο, στο κεντρικό ξενοδοχείο, θα ανακοινωθεί και στα ΜΜΕ και με σποτάκι το οποίο θα παίξουμε. Έτσι, για να ενημερωθεί ο κόσμος τι γίνεται, θα γίνει επίσημα η παρουσίαση του πολιτικού φορέα και στην Κρήτη. Διότι, όπως σας είπα πριν, σήμερα είμαστε, τώρα αυτή την εποχή είμαστε στο στήσιμο και αναζητούνται όλοι οι πολιτευτές. Και καλό όλο τον κόσμο, και όπως σας είπα πριν, και τις γυναίκες, που είναι μεγάλη δύναμη σήμερα στην πολιτική, να έρθουν να πολιτευτούν και να πάρουν διαχείριση των παιδιών τους στα χέρια τους. Γιατί έχουμε υποχρέωση όλοι εμείς να μεταφέρουμε όλο αυτό στην επόμενη γενιά. Κάλεσμα λοιπόν ανοιχτό σε όλους και για όλες τις διαδικασίες τις εκλογικές, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, ο κ. Κουδράκης. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.